Είμαστε πάλι πίσω, εδώ στο πλατό του Άτικα και στην εκπομπή Χωρί Μακιγιά. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Πούλου. Κυρία Πούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, και κυρία Δούση. Τα είπαμε και χθε. Αλλά θα τα, τα πούμε και σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Πούλου, χθε στην εκπομπή Κόρπο Γκρόσο που σα φιλοξενούσαμε, μα είπατε ότι παραμένετε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, είστε, δεν, δεν επιθυμείτε να είστε μέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, Η ναι. παραμονή σα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τι εξαρτάται. Από την επανεξέταση όλων των δεδομένων, διότι η κυρία Ντούση ήμουν από αυτού που όλο αυτό το διάστημα τη κρίση υπεστήριζε ότι δεν θα αφαιρέσω εγώ το ρόλο τη εξωματική αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμω, δεν μπορώ επίση να αγνοήσω αυτά που έχουν συμβεί όλο, το, όλο αυτό το διάστημα με αποκορύφωμα τι μέρε του συνεδρίου. Διότι πρέπει να απολογούμε στου 34 διωτού συνεδρού, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα του συνεδρίου. Οι τέσσερις δεν που κατάφεραν να μπουν, μετά από πολλές ώρες, ενώ η διαδικασία είχε ξεκινήσει, ε, τοποθετήθηκαν σε κάποια πατάρια που δεν είχαν έθουσες, δηλαδή παράπλευρες, οι οποίες δεν είχαν καμία επαφή με την αίθουσα VIP που λέμε, εν πάση περιπτώσει την κυρίω αίθουσα του συνεδρίου. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί, καθώς και επειδή ξέρετε η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα υπάρχει μια σχέση και με τη Φωκίδα που υποστηρίζω και ω βουλευτή, επειδή δεν υπάρχει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ότι η Φωκίδα αποκλείστηκε, ξέρετε ότι ο δομο οι Αταλάντιοι επίσης αποκλείστηκαν, άρα με όλους αυτούς τους συντρόφους συνέδρους πρέπει να συζητήσω και πρέπει να συζητήσω επίσης και με το εκλογικό σώμα της Βιωτίας διότι γνωρίζετε ότι οι ψήφοι που μας αναδεικνύουν στις θέσεις των βουλευτών δεν είναι μόνο κομματικοί, είναι και κοινωνικοί ψήφοι. Κατά ε, συνέπεια κατάχα. θα επανεξετάσω όλη αυτή την κατάσταση και θα τοποθετηθώ εντός των επόμενων ημερών. Ε, Καταρχά, ε, αν έχουμε και την αποχώρηση που είναι βέβαιο θα την έχουμε τη κυρία ε, Θοδόρα Τσάκρη από την ε, κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και επίσημα, τότε δεν ε, υπάρχει θέμα η δική σα αποχώρηση να στοιχήσει στον ΣΥΡΙΖΑ από δευτική συμμαχία την, ε, τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, ναι. Αλλά εγώ θέλω να σα ε, πάω στο εξή. Το προηγούμενο διάστημα, ε, ε, ανεξαρτήτω τι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ συμμαχία, στο κόμμα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΖΑ Πουδευτική Συμμαχία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική. Και εσεί εσείς, ήσασταν ιδιαίτερα παραγωγικοί στο χαρτοφυλάκιό σα. Ε, θέλετε λίγο να μα εξηγήσετε αυτού του δύο κόσμου που, που βλέπαμε. Βλέπαμε μία συνοχή στην κοινοβουλευτική ομάδα, μία παραγωγικότητα. Και από την άλλη, βλέπαμε όσα γνωρίζαμε από το ρεπορτάζ, που γινόντουσαν στι πολιτικέ γραμματείε, στι κεντρικέ επιτροπέ. Ωραία, ναι. Ε, πράγματι υπήρχε ένα έργο κοινοβουλευτικό το οποίο πάρει όλοι οι συνάδελφοι, γιατί ξέρετε κυρία Δούση, ο καθένα μας εκπροσωπεί και την περιφέρειά του. Οπότε δεν είναι εύκολο να σταθεί σε μια περιφέρεια εκλογική εάν δεν αναδεικνύει τα προβλήματα της περιοχής, αλλά και βεβαίω και τα συνολικά με τα κεντρικά πολιτικά θέματα. Ε, σας λέω ότι δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα ξέρετε ότι όλο αυτό το διάστημα πρώτον δεν υπήρχε ίδια συμμετοχή από όλου του συναδέλφου βουλευτέ και δυστυχώ φανόταν αυτό και στι ομιλίε στα νομοσχέδια στι Ολομέλειε, όπου η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή. Εγώ θα δεχτώ ότι υπήρχαν ταυτόχρονα τα Προβλήματα και τα παράλληλα καθήκοντα και στο κόμμα, διότι ήδη οι άνθρωποι είμαστε σχεδόν που μπορεί να περιόριζαν την συμμετοχή πολλών συναδέλφων. Όσον με αφορά, πράγματι είχα δύο τομεί ευθύνη: το τομέα εσωτερικών αλλά και το ρόλο τη συντονίστρια τη ΕΠΕΚΕ, τη Επιτροπή Παρακολούθηση και Ελέγχου του Κοινοβουλευτικού Έργου. Άρα ήμουν αρκετά απασχολημένη με όλα αυτά τα καθήκοντα. Και δεδομένου ότι μένετε. Ε, Προσπάθησα να, να, ανταποκριθώ. Νομίζω ότι σε ένα ικανοποιητικό βαθμό τα καταφέραμε μαζί με του συνεργάτε. Ε, τώρα όμω έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Με δεδομένο Διότι, λοιπόν εσ... ότι μένετε, και εγώ θα σταθώ σε αυτό, μένετε στην, ως συνεργαζόμενοι έστω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρί ωστόσο να έχετε τι αρμοδιότητε ε, αυτέ που είχατε ω μέλο ε, της τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, θα πρέπει να συνεργάζεστε με άλλου ε, Παλαιότερου συντρόφου σα, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια, είναι αυτό εφικτό πλέον, ε, Ξέρετε, μπορεί και να μην είναι πλέον. Ξαναλέω ε, ότι ε, πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα θέματα νομιμότητα, γιατί εν τέλει εκεί καταλήγουν, γιατί εγώ δεν μπορώ να αφαιρέσω το δικαίωμα που έχει ο κάθε Έλληνα πολίτη και πολλοί μάλλον οι σύντροφοί μα στο να απευθυνθούν ακόμα και στη δικαιοσύνη για πράγματα τα οποία υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία και πιθανόν και αποκλεισμού. Άρα επανεξετάζω τα θέματα. Η μόνη καθυστέρησή μου αυτή τη στιγμή είναι στο ότι πρέπει να συζητήσω με του βιωτού και θα γίνει αυτό στι επόμενε μέρε. Τώρα, όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έργο, θα σας πω ότι ε, θα έχω περισσότερο χρόνο να δείξω τα προβλήματα των διωτών, που είναι πολλά και σοβαρά, και νομίζω ότι θα, θα τα καταφέρω ε, είτε ως ανεξάρτητη βουλευτής, είτε ως συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής. Υπάρχει, Όμως, υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη κυρία Πούλου, να παραμείνετε όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη σας, διέκοψα. Ε, υπάρχει... Δεν νομίζω, κυρία Ντούση. Δεν νομίζω. Δεν, δεν το δεν αποκλείεται νομίζω. ωστόσο. Μα μας, χωρίζει, μας χωρίζει χάσμα μεγάλο και είναι χάσμα δημοκρατίας, είναι χάσμα νομιμότητας. Δεν μπορώ να δεχτώ τις, Φε... αυτά όλα που έγιναν μέχρι και νοθεία, θα έλεγα. Μένει να αποδειχτούν ήδη σιγά σιγά τα στοιχεία τα προκύψουν. Δεν μπορώ πλέον πράγματι να συνομιλώ και να χωρίς να υποκρίνομαι, χωρίς να μπορώ να κοιταχθώ στα μάτια με τους συντρόφου, δεν μπορεί να συνεργαστείς με αυτόν τον τρόπο. όλα αυτά, κυρία Πουλού, είναι, είναι κατανοητά. Αυτό που με δυσκολεύει να καταλάβω είναι γιατί δεν φεύγεται από τώρα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η θέση που έχω αυτή τη στιγμή, κυρία Ντούση, δεν την επέλεξα μόνη μου και είναι δικό μου κατόρθωμα. Είναι, προέρχεται από του βιωτού, οι οποίοι ξέρετε ότι έχω και μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία. Και πέρα από του κομματικού ψήφου, είναι και η ψήφοι των. η κοινωνική, λέω εγώ, δηλαδή των ανθρώπων που δεν έχουν οπωσδήποτε κομματική ένταξη, αλλά που σε προσωπικό επίπεδο εκτιμούν ότι είσαι, είναι κάποιο ικανό να του εκπροσωπήσει στο Κοινοβούλιο. Έχω υποχρέωση, λοιπόν, να πάρω την γνώμη αυτών των ανθρώπων και να επανατοποθετηθώ και αυτό θα συμβεί, συμβεί πολύ σύντομα, πιστέψτε με. Ε, το επόμενο διάστημα μας είπε ο αγαπητός συνάδελφος ο Γιάννης Μακρυγιάννης ότι έχει πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί και επίσημα το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Εσείς βλέπετε ε, εσάς σε αυτό το κόμμα. Δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου σε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρω την διακήρυξη, τις αρχές, του στόχους, δεν ξέρω το πώς θα δομηθεί. Πιστεύω οπωσδήποτε ότι η ανάγκη ενός νέου σχήματος πολιτικού που θα καλύψει συγκεκριμένο πολιτικό χώρο είναι αναγκαία. Τώρα δεν ξέρω αν θα ενταχθώ σε αυτό το κόμμα, μένει να δούμε πρώτα και φυσικά... Θα τοποθετηθώ και εγώ όπως και όλοι μας σε σχέση με αυτό. Αλλά δεν μπορώ να προδικάσω ποιο θα είναι το κόμμα και οι αρχές του έτσι ώστε να δηλώσω από σήμερα ότι θα ακολουθήσω. Ναι το καταλαβαίνω και ξέρετε είστε από τους πιο μετριοπαθείς ε, βουλευτές που, ε, σε σχέση με, με όσα γίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ και παρόλο που εσείς στηρίξατε την, την υποψηφιότητα που δεν ευδοκίμησε, δεν έγινε ποτέ η υποψηφιότητα αυτή του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Ε, θεωρείτε, Κυρία Αντζούση, να σα διορθώσω Βέβαια, παρακαλώ δεν, δεν ήταν, και το έλεγα πάντα και κάθε φορά. Ήμουν κατά των αποκλεισμών. Κατά των αποκλεισμών το των υποψηφιωτήτων, κατά ναι. των αποκλεισμών των συνέδρων, κατά του ελλείμματο δημοκρατία στο κόμμα. Αυτό πραγματικά είναι, το ο, αν θέλετε, η πεποίθησή μου και γι' αυτό αγωνίζομαι όλο αυτό το διάστημα και θα συνεχίσω στη ζωή μου να αγωνίζομαι. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω και συγγνώμη, γιατί όντω και χθε ε, ουσιαστικά αυτό είπατε δεν είναι θέμα του προσώπου του Στέφανο Κασελάκη, είναι θέμα των διαδικασιών. Αλλά να σα πάω λίγο στο συνέδριο. Θεωρείτε ε, ότι ήταν ε, ορθή τελικά πρακτική των ε, όσων εκλεγμένων και με, με τι ενστάσει, αν ήταν εκλεγμένοι ή δεν ήταν τελικά εκλεγμένοι ε, σύνεδροι, η επιλογή του να μην ε, έχουν κάποια συμμετοχή, να μην μπουν, να μην συμμετέχουν στο συνέδριο, ε, ωφέλισε τελικά έπρεπε να γίνει έτσι ή ακόμα και αν μέσα από τις διάφορες διαδικασίες που εσείς αμφισβητείτε την εγκυρότητά τους και όχι μόνο. Έμπαιναν αυτοί οι σύνεδροι και που υποστήριζαν ουσιαστικά είτε, είτε σαν και εσάς τις δημοκρατικότερες διαδικασίες είτε τον Στέφανο Κασελάκη. Και είχαν μια καταγραφή του 40 δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πλέον και δημοσιογραφικά αν ήταν 40, ήταν 30, ήταν 45. Δεν θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Θα σας απαντήσω με μια εικόνα. Είδατε εσεί άδεια την αίθουσα ή τι άδειε αίθουσε στι παράπλευρε. Όχι, ήταν γεμάτε. Άρα, οι 1.500 σύνεδροι που ήταν απ' έξω, πού θα μπορούσαν, κυρία Δούση. Εγώ είμαι μία από αυτού που δεν είχαν κάρτα διαπίστευση, το ξαναλέω. Δεν με απασχολεί όμω αυτό. Μπορούσα με την κάρτα τη βουλευτού να μπω και μπήκα και έχω ακριβή εικόνα των χώρων του πώς ήταν. Διαπιστώσατε κι εσείς λοιπόν κι εγώ, εκτός κι αν υποθέσουμε, ότι είχαν γεμίσει αίθουσε με ανθρώπους που δεν ήταν εκλεγμένοι. Διότι πράγματι, σα είπα το παράδειγμα τη Βιωτία, 34 ήταν οι σύνεδροι, εκλεγμένοι νόμιμα από τη βάση του. Και κατάφεραν να μπουν οι τέσσερι, και όχι στην κεντρική αίθουσα, αλλά στι αίθουσε με τι οποίε δεν υπήρχε επαφή, δεν υπήρχε το, το δικαίωμα συμμετοχή, ψήφου. Άρα λοιπόν, Πώ γέμισε η κυρίω Έθουσα, αφού εμεί όλοι μπήναμε απ' έξω, οι σύνεδροι της, που υποστήριζαν το Κασελάκι, Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρα, να τι, τι, τι θέλω, τι κυρία, θέλω που, να πω. Ναι, ναι. Ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλο χώρο για να μπουν όλοι οι σύνεδροι. Ότι δυστυχώ υπάρχουν καταγγελίε ότι αντί των τακτικών μελών, δηλαδή των συνέδρων που είχαν επιλεγεί από τη βάση, ε, κλήθηκαν αναπληρωματικά μέλη και γέμισαν την αίθουσα άρα λοιπόν πού θα χωρούσαν, απαντήστε μου αυτοί οι 1500 σύνεδροι που ήταν απ' έξω που θα ήθελαν να μπουν έστω λοιπόν ότι είχαν την καλή πρόθεση και λοιπά, να μπουν μέσα στο συνέδριο Με αυτό, Εσείς ε, βάζετε ένα τεχνικό πρόβλημα ε, Δεν είναι τεχνικό, εγώ είναι σας... ουσιαστικό γιατί νομίζω και ότι η το επιλογή οποίο του χώρου ουσιαστή... ήταν σκόπιμη ε, ε, Ωραία Βάζετε και, αυτό το, και αυτή τη διάσταση Εγώ ως ε, παρατηρητής ο Απλά δεν κατάλαβα γιατί ε, οι σύνεδροι που ήταν εκλεγμένοι δεν μπήκανε στο, στην, στην αίθουσα. Εσείς λέτε δεν χωρούσατε. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ε, προκειμένου να καταθέσουν στο συνέδριο, που είναι και το ανώτατο όργανο του κόμματο, ε, τι όποιε ενστάσει και να βάλουν και κάποια θέματα σε σχέση με για ψηφοφορία. Γιατί η καταγραφή ενό 40%, αν υποθέσουμε με όλε αυτέ τι διαδικασίε υπήρχε ένα 40%. Των συνέδρων που δεν θέλησαν να, να πάρουν μέρο στο συνέδριο, δεν, πολιτικά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν μπορεί κανεί να το ε, αμφισβητήσει ή να, να, να κάνει ότι δεν το βλέπει. Λοιπόν, θα σα απαντήσω ότι όλε αυτέ οι εκτροπέ έχουν πλέον εκτροπέ. Έχουν καταγραφεί. Ήμουν στο χώρο έξω από το συνέδριο επί 6-7 ώρε. Εγώ με πολλού άλλου συντρόφου συνέδρου. Δεν είδα κανέναν από αυτού, από, τα, από τα στελέχη, τα γνωστά στελέχη, να, να, περνά από την κυρία είσοδο και να uh, διαπιστευτεί στο χώρο του Ισογείου. Δυστυχώ υπήρχε μια άλλη πόρτα όπου, uh, από όπου γέμισε η, αίθουσα, η, η κυρίω αίθουσα. Δεύτερον, δεν χωρούσαμε η κυρία Ντούση. Δεν χωρούσαν οι συνέδρες. Του Κασελάκη, είχαν αποκλειστεί. Και το εννοώ αυτό. Και το εννοώ με στοιχεία. Λοιπόν, άρα, ευχή έργο να ήταν. Πράγματι, ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο. Το ανώτατο όργανο μπορούσε να αποφασίσει να συζητηθούν και άλλα θέματα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και η εκλογή του Προεδρείου έγινε χωρί διαβοή, χωρί καμία διαδικασία το και με το να μην συμμετέχουν οι, οι, οι σύνεδροι των άλλων αιθουσών. Δηλαδή μόνο η αίθουσα ή το VIP, η κεντρική αίθουσα, είχε το δικαίωμα ψήφου διαβοή. Άρα το λοιπόν, το... από τη στιγμή που το, συνεδρο... που το Προεδρείο εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο, από εκεί και πέρα ξέρετε ότι οποιοδήποτε θέμα και να, 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 να τεθεί στο συνέδριο, περνάει. Εγκρίνεται καταρχά από το Προεδρείο. Άρα, θα μπορούσε το Προεδρείο να αποκλεί... Οποια, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση άλλου θέματο. Κύριε Πουλή, τελευταία ερώτηση. Ήταν προδιαγεγραμμένη για... πορεία. Άλλωστε και οι τρει μέρε του συνεδρίου περιορίστηκαν στι δύο και αυτό επίση δεν το κατάλαβα. Yeah, Όπω yeah, επίση yeah. δεν κατάλαβα ότι οι τέσσερι υποψήφοι ε, ψηφίζονται ε, με μία, με μία ε, ε, εκλογή. Δηλαδή, θα έπρεπε κατά την άποψή μου η κάθε εκλογή να τεθεί. Μεμονωμένα στο σώμα του συνεδρίου. Γιατί μπορεί κάποιοι να ήταν κατά ενό υποψηφίου προέδρου. Ε, Όμω δεν του δόθηκε η δυνατότητα να το εκφράσουν αυτό. Δεν ξέρω ήταν... αν, δεν, δεν αν υπήρχε και. Ε, ε, κατατέθηκε τη συγγνώμη τέτοια πρόταση στο Προεδρείο. Μα ε, δεν θα έπρεπε. Ε, ε, Ο κάθε ένα μπορούσε να αποκλειστεί. Καταλαβαίνω είναι το προβληματισμό. Απλά λέω, λέω ότι δεν υπήρχε για κάποιον να πάει τη συγκεκριμένη πρόταση στο Προεδρείο. Ενδεχομένω εάν την πήγαιναν. Ε, να ρωτήσω και κλείνοντα το εξή. Εσείς ε, συζητάτε με τους άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν... Ε, διαβάζουμε τις αποχωρήσεις του από το ΣΥΖΑ Προτεχτική Συμμαχία. Γίνεται με κατόπιν συνεννόηση σε αυτό ή ο καθένας ε, δρά, για διαφορετικούς, αντιδρά με αυτόν τον τρόπο για διαφορετικούς λόγους. Ε, πράγματι δεν έχω συζητήσει με τους άλλους συναντέλφου μου ότι υπήρχε αυτή η κοινή ανησυχία και ο προβληματισμός. Ναι υπήρχε και αυτό και στην Βουλή που βρισκόμασταν και με τον βουλευτή του Γιάννη του Σαρακιώτη που είναι της περιφέρειάς μου φυσικά και υπάρχει μια συζήτηση και ένας προβληματισμός αλλά δεν λειτουργούμε συντεταγμένα δεν είμαστε σε κάποια ομάδα η οποία παίρνει αποφάσεις και εκτελεί τις αποφάσεις αυτές άρα η αγωνία είναι κυρία Δούση η μεγάλη μας αγωνία για όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτό το διάστημα και νομίζω ότι ο καθένας άλλωστε ξέρετε σήμερα η κυρία Τζάκρη παρετήθηκε από, ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, εγώ το είχα πράξει από το Σάββατο αυτό. Ναι, ο καθένα έχει. Ναι, ο καθένας έχει το δικό του, του το timing, το δικό του χρόνο που επιλέγει και νομίζω ότι λαμβάνει, είμαστε όλοι ενήλικες και πολιτικά όριμοι για να μπορούμε να παίρνουμε και την πολιτική ευθύνη. Κύριε Πούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε και, σήμερα. Και εγώ εσύ, κυρία αλλά... Δούση, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.